αυτός ο προϋπολογισμός ξέραμε το Σαββατοκύριακο που συζητιόταν ότι δεν πρόκειται να ισχύσει, διότι οι δανειστές βάζουν επιπλέον θέματα περιορισμού των παροχών, αύξηση της ανεργίας, μείωση των κοινωνικών δαπανών και μείωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Ένα νέο παιδί που είναι κρατούμενο στις φυλακές για συγκεκριμένη δράση, για μία ληστεία και βεβαίως η εκδικητικότητα κυρίως της κυβέρνησης για την ιδεολογική του τοποθέτηση δεν δημιούργησε όλη αυτή την ιστορία. Έκανε απεργία πείνας 31 μέρες, είχε κίνδυνο της ζωής του και βεβαίως υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση. Αυτή η λύση, δηλαδή τελευταία μέρα να καταθέσει ο Υπουργός συγκεκριμένη τροπολογία μετά από συνεννόηση όλων των κομμάτων, όλων των δημοκρατικών κομμάτων, για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο όλα τα δημοκρατικά κόμματα συζητούσαν κυρίως, όπως γνωρίζετε, οι νομικοί για τη διατύπωση αυτής της τροπολογίας, ούτως ώστε να σωθεί κυρίως η ζωή του παιδιού και να μπορέσει να σπουδάσει όντας κρατούμενος. Όπως γνωρίζετε, θα γίνουν 3 ψηφοφορίες. Οι 2 πρώτες απαιτούν αριθμό ψήφων 200 και η τρίτη 180. Όπως είπε και ο Πρόεδρός μας, από τις τοποθετήσεις που έχουν γίνει, εάν δεν υπάρξει αλλαγή πλεύσης ορισμένων βουλευτών να αρνηθούν δηλαδή τη θέση του κόμματός τους και να ψηφίσουν για πρόεδρο τους δημοκρατές, δεν μπορούν να μαζευτούν οι 180 με απλή